Το ακροτήρι δεν αντέχει άλλο πια. Με αυτά τα λόγια, οι κάτοικοι τη περιοχή εξέφρασαν την αγανάκτησή του μετά τη θετική γνωμοδότηση τη Επιτροπή Περιβάλλοντο και Χωροταξία τη Περιφέρεια Κρήτη για την εγκατάσταση νέα μονάδα παραγωγή χειροδέματο στο Χορδάκι. Χθε το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη των τοπικών συμβουλίων του ακροτηρίου, παρουσία περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατοίκων και φορέων τη περιοχή. Όπω τονίστηκε η εγκατάσταση αυτή, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την περιοχή στην οποία ήδη δραστηριοποιούνται άλλε τέσσερι εταιρείε, με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια στο ήδη κακό οδικό δίκτυο. Η εν λόγω μονάδα, για να λειτουργήσει και για να έχει έσοδα, σίγουρα θα χρειάζεται να βγάζει 80 με 100 φορτηγά την ημέρα. Ε, αυτό εδώ πέρα ο δρόμο που, που χαρακτηρίζεται Εθνική Οδό σε Χανίων Αεροδρομίου είναι απαρχαιωμένη οδός, δεν μπορούμε να την πούμε εθνική οδός. Είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί πάνω από 420 δρομολόγια μόνο φορτηγών την ημέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό με το οδικό δίκτυο και με τη συμπεριφορά, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά θέματα, αν μιλάμε για υποδομές και συμπεριφορά. Το αποτέλεσμα είναι μονίμως ίδιο, κλαίμε παιδιά, Αντιμετωπίζουμε πολλά σοβαρά προβλήματα τοπικά εδώ στο Ακροτήρι. Η περιοχή υποβαθμίζεται όλο ένα και περισσότερο, λένε οι κάτοικοι, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν, δεν αντέχει πια άλλο αυτό ο δρόμο, άλλα οχήματα. Δεν αντέχουν οι κάτοικοι, δεν μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο, δεν φοβούνται να πάνε στα φαρμακεία, φοβούνται να, να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Τα παιδιά κάθε μέρα διασχίζουν τον δρόμο με τα πόδια για να πάνε στη στάση να πάρουν τα λεωφορεία. Είναι κάποια στιγμή η ώρα να πούμε ότι πάμε να φτιάξουμε αυτό τον τόπο που μένουμε όλοι και ιδιαίτερα στο ακροτήρι που μας αφορά, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τόσο τον τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά και ιδιαίτερα εμά, του μόνιμου κατοίκου, σε ένα επίπεδο ασφάλεια και να μπορούμε να κυκλοφορούμε τόσο εμεί και τα παιδιά μα. Από την πλευρά του, εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτική Προστασία Γιάννη Μανούσακα ανέφερε πω το θέμα θα συζητηθεί τι επόμενε ημέρε με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαρίο Νίκο Καλογερή, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η περιοχή του Ακροτηρίου είναι πολύ επιβαρημένη σε πολλού τομεί, και αυτό ήρθαμε, βασικά σήμερα ήρθαμε να ακούσουμε. Ε, έχω συνοηθεί με τον κύριο Καλογερή τις επόμενες ημέρες οι προέδροι των τοπικών κοινοτήτων να πάμε στην αντιπεριφέρεια, στο, στην αντιπεριφέρεια έχει τον κύριο Καλογερή να θέσουμε τα ζητήματα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα εδώ πέρα και να δούμε σε κεντρικό επίπεδο πού μπορούμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Και ψηφίσαμε κατά εγώ δηλαδή, ο όπως τη λαϊκή συσπήρωση. Είναι κατά νόμα, μια παράδεκτη απόφαση και τώρα θα πάστε επικεντρωμένοι με θετική γνωμοδότηση τη περιφέρεια και όπω καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον αυτό που περιμένουμε όλοι. Δεν υπάρχει μαζική αντίδραση των κατοίκων και αυτό πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Υπενθυμίζεται πω η θετική γνωμοδότηση τη Επιτροπή Περιβάλλοντο ελήφθη λίγε ημέρε μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Απλά γνωμοδοτούμε και την απόφαση την παίρνει αποκεντρωμένη, δηλαδή ουσιαστικά πάλι ένα όργανο του Υπουργείου. Ε, ουσιαστικά δεν ρωτούμαστε. Ρωτούμαστε μόνο να γνωμοδοτήσουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθο εξ και αυτό έχει επιφέρει και τα μεγάλα προβλήματα τα οποία βλέπουμε να σηκώνονται ε, μεγάλε ε, επιχειρήσει οι οποίε έχουν υψηλή ε, όχληση ε, στις περιοχές και να μην μπορεί κανεί ουσιαστικά να διακόψει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Να βρούμε λύσει και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την περιοχή του Ακροτηρίου η οποία πραγματικά είναι επιβαρημένη τόσο περιβαλλοντικά και με το καινούργιο εργοστάσιο το Λατομείο το οποίο πάει να δημιουργηθεί στο Χορδάκι αλλά και τα προβλήματα τα σοβαρά που έχει το δικό δίχτυο του Ακροτηρίου